δοθούν ουσιαστικά, βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά, μια μνημονιακή αντίληψη. Μια ανοχή της μνημονιακής αντίληψης. Πείτε το πώς θέλετε. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχεστε. Δεν χωρούν, γιατί δεν χωρούν τέτοιες απόψεις. Προσέξτε να δείτε. Γι' αυτό και δεν έγινε αυτή η επιλογή. Δεν έγινε γιατί ξεσηκώθηκε το σύμπαν από κάτω. Δεν έγινε. Διότι η εκπροσώπηση της χώρας. Εσείς συμφωνούσατε με αυτή την επιλογή. Θα σας πω, θα το καταλάβετε με αυτό που θα λέω. Η εκπροσώπηση της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν είναι μια εκπροσώπηση χαμηλού επίπεδου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να μπαίνουν πρόσωπα τα οποία να είναι πιο πολύ μέσα σε αυτά τα οποία πρεσβεύει και υποστηρίζει η κυβέρνηση. Η κυρία Παναρίτη, λόγω της διαδρομής της, είχε συνδεθεί με άλλου είδους απόψεις. Κατά συνέπεια, προφανώς θα μπορούσε να λειτουργεί ως σύμβουλο στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής ομάδας και με βάση την εμπειρία της, όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν ήταν η πιο καλύτερη επιλογή για να εκπροσωπήσει τη χώρα. Είναι όμως επιλογές που κάνει αυτόνομα κάποιο κέντρο, ας πούμε, το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι σε άλλη κατεύθυνση από την δική σας, ή είναι λάθη στις επιλογές μέσα από μια συλλογική διαδικασία? Εντάξει, γίνονται λάθη και στα πρόσωπα και στις κατευθύνσεις πολλές φορές. Ας πούμε λοιπόν ότι υπήρξε ένα λάθος, όπως και να το δει κανείς αυτό. Πρόβλημα με τον Υπουργό Οικονομικών υπάρχει. Για ποιο θέμα? Γιατί υπάρχει μια ομίχλη γύρω από τον Υπουργό Οικονομικών όλο αυτό το διάστημα. Και η υπόθεση Παναρίτη ήρθε επίσης να θολώσει την εικόνα του κυρίου Βαρουφάκη. Υπάρχει θέμα. Λέγεται ότι μόλις κλείσει η συμφωνία ο Βαρουφάκης θα φύγει. Υπάρχει αυτό, κυκλοφορεί, θέλω να πω. Υπάρχει πρόβλημα. Συστήχτημα. Εγώ θεωρώ ότι κακά τα ψέματα. Οι αποφάσεις είναι συλλογικές. Και οι επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων τις υφιστάμεθα όλοι. Δεν είναι. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε εύκολα, ας πούμε, να ρίχνουμε ευθύνες στον έναν ή στον άλλον. Ο Γιάννης Βαρουφάκης νομίζω ότι συνέβαλε με απόλυτα θετικό τρόπο, μάλιστα ιδιαίτερα στην πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης. Θεωρώ ότι η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου ήταν μια καλή στιγμή. Τα προβλήματα ξεκινάνε από εκεί και έπειτα. Δηλαδή πώς άρχισε αυτή να αποδομείται από μεριάς των δανειστών. Άρα εγώ προσωπικά έτσι θεωρώ ότι η παρουσία για να δούμε όμως. Τελικά είμαστε λοιπόν σε μια διαδρομή και πλησιάζουν και οι ημερομηνίες. Πλησιάζει η ημερομηνία πληρωμής μεθαύριο, 5 του μηνός. Πληρώνουμε, έχουμε. Πρώτον και δεύτερον, εάν έχουμε, πληρώνουμε σίγουρα ή είναι μια πολιτική κίνηση που θα την κάνουμε αναλόγως πώς έχουν πάει τα πράγματα? Μία ερώτηση αυτή. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, έχετε πει, έχουμε θέσει τα πάντα και έχουμε κάνει τις σχετικές υποχωρήσεις. Αν δεν συμφωνήσουν οι εταίροι, τι κάνουμε? Ας κρατήσουμε αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν υπάρχει περιθώριο άλλων υποχωρήσεων. Δεν υπάρχει περιθώριο. Εμείς καταλαβαίνω, γι' αυτό λέω, περιμένουμε η άλλη πλευρά να αναλάβει τις ευθύνες. Διότι ξέρετε κάτι, επιπλέον υποχωρήσεις θα μας οδηγούσαν σε μια κακή συμφωνία, η οποία θα ήταν πολύ πιο χειρότερη από οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο. Ξέρετε, κάθε φορά. Στην κατάσταση έχεις, θα διαμορφωνείται στη χώρα. Ακριβώς. Έχεις κάποιες επιλογές. Λες ότι εγώ μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα, μέχρι εκεί μπορώ να πάω. Εάν πλέον οι επιλογές οι οποίες είναι μπροστά σου μεταφράζονται σε μια ραγδαία επιδείνωση της ζωής των περισσότερων, τότε γιατί να την κάνεις αυτή την επιλογή? Γιατί να την κάνεις? Άρα η κυβέρνηση έχει ένα σχεδιασμό τι θα συμβεί ή τι θα πράξει ή τι θα επιλέξει να πράξει σε περίπτωση αιμονής. Εγώ να με συγχωρέσετε, αλλά αυτούς τους 4 μήνες βλέπω την κυβέρνηση να μετακινείται, να συζητάει πράγματα, να κάνει πίσω κτλ. Και βλέπω αυτό τώρα δεν έπρεπε να κάνει. Ναι, αυτό έπρεπε να κάνει. Αλλιώς μπαίνει στην κουβέντα. Ακριβώς. Και βλέπω από την άλλη πλευρά μπετόν αρμέ που λέγαμε και παλιότερα. Αμετακίνητη σε ό,τι ζητούν από την πρώτη μέρα. Και μένει να επιβεβαιωθεί τελικά αν θα είναι μπετόν αρμέ η άλλη πλευρά. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε φτάσει ακριβώς σε εκείνο το κρίσιμο σημείο. Ναι, είμαστε στο οριακό. Ή από εδώ ή από εκεί. Το θέμα είναι, άμα γίνει από εκεί, τι κάνουμε? Άμα έρθει από εδώ, καλά είμαστε, αλλά η επιλογή της ρήξης είναι ζωντανή για το ΣΥΡΙΖΑ? Είναι υπαρκτό σενάριο? Ή είναι κάποιον, μιας ομάδας, που είναι πιο ακραίοι? Εγώ θεωρώ ότι η επιλογή του αδιεξόδου και της ρήξης εκ μέρους των δανειστών είναι μια επιλογή διαρκείας, όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά συνολικά απέναντι στην οντότητα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πλέον, δηλαδή, και αυτό βλέπετε ότι τίθεται πλέον από πάρα πολλές πλευρές.
και από, από τον χώρο τον ευρωπαϊκό, αλλά και από την πλευρά. Σας μιλάτε για τη στόχευση της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων, ας πούμε. Ακριβώς. Ή αμφισβητεί κανείς ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Μήπως εμείς είμαστε το αυτό που λέτε. Θα έλεγα, ότι το πεδίο της δικιάς μας διαπραγμάτευσης πρέπει να είναι αυτό, δηλαδή της ευρύτερης πολιτικής συζήτησης. Ναι. Δεν μπορεί αυτή η συζήτηση να εξαντλείται μόνο στα ζητήματα, ας πούμε, τα στενά, τα δημοσιονομικά. ΦΠΑ, αλλά πρέπει να δούμε τι πλέον προεκτάσεις υπάρχουν με αφορμή αυτή την συζήτηση. Αυτό είναι πολυτέλεια που λέτε, κύριε Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια στη φάση που βρισκόμαστε. Όχι. Διότι όταν είναι, είναι μια ιστορική καμπή και για την χώρα και για την Ευρώπη. Οι ξένοι αυτή τη στιγμή είναι εκεί, προσανατολισμένοι στο τεχνικό κομμάτι οπωσδήποτε. Πρέπει να τελειώσει το τεχνικό κομμάτι. Ρε, ΦΠΑ. Οι αξιολόγοι μας λένε. Και όταν βγαίνουν γερμανικές εφημερίδες και λένε ότι ο Τσίπρας έκανε ένα μάθημα διπλωματίας ακόμη και στον Ολλάν. Και τα άλλα. Δεν λένε μόνο αυτό. Όχι. Μα προφανώς. Υπάρχουν δύο πλευρές για την τοποθέτηση Τσίπρα. Ναι. Είναι και διθυραμβικές από κάποιους, είναι και πολύ έντονα επικριτικές από κάποιους άλλους. Ναι, λογικό δεν είναι. Εντάξει, λογικό είναι. Διαφορετικές απόψεις. Είναι λογικό αυτό. Το θέμα δεν είναι να τα βάλουμε ζυγαριά. Το θέμα είναι πάνω σε αυτό που λέτε. Εμάς θα μας τεθεί, κύριε Κέρτ, που λέτε αύριο, σε εσάς ως κυβέρνηση και τους υπόλοιπους ως κοινωνία, θα μας τεθεί ένα ερώτημα. Πολύ συγκεκριμένο όμως. Παιδιά, να βάλω το ρεύμα στο 23% με ό,τι αυτό σημαίνει για τα νοικοκυριά και για την παραγωγή της χώρας. Παιδιά, να βάλω τα προϊόντα καθημερινής ανάγκης στο χαμηλό ή στο μεσαίο. Παιδιά, θα πειράξω τον τουρισμό. Να πω τα βασικά που συζητάμε τώρα. Αυτά θα μας τεθούν. Τα άλλα εντάσσονται σε ένα γενικότερο προβληματισμό που σωστά μπαίνει, αλλά είναι, το ξέρουμε όλοι, μιας προοπτικής. Πώς θα είναι η Ενωμένη Ευρώπη, σε ποιες δυνάμεις θα κυριαρχήσουν, σε ποια κατεύθυνση. Εντάξει, μέσα που λένε. Αύριο το πρωί όμως, μέχρι τις 5, από ό,τι φαίνεται, θα τεθούν αυτά. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Και γι' αυτό λέω ότι εάν εμείς. Νομίζω λοιπόν ότι πάνω ένα δεύτερο πάνω σχέδιο, από ένα όριο δεν μπορούμε να πάμε σε όλα αυτά. Διότι συνδέονται και με τα υπόλοιπα. Προφανώς συνδέονται. Ναι, εντάξει, είναι μια αντίληψη για το πώς πάνε. Πώς μπορεί να σταθεί λοιπόν, τα πράγματα, μια οικονομία η οποία ας πούμε, θα εξοντώνεται, ήδη εξοντωμένη. Θα σου πει όμως και ο άλλος και πώς μπορεί να σταθεί μια οικονομία. Εσείς λέτε, ας πούμε, για παράδειγμα, κλείνουμε αυτή τη συμφωνία και προχωράμε. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, ναι, αλλά τα έχεις βάλει κάτω, ξέρεις τι χρειάζεσαι για τα επόμενα δύο χρόνια. Χρειάζεσαι περίπου 30 δισεκατομμύρια. Λες εσύ, εγώ συμφωνία με νέα δανεικά δεν πάω. Λεφτά δεν χαρίζει κανείς. Στις αγορές δεν είμαστε. Πώς άρα, λοιπόν εδώ έρχεστε σε αυτό το οποίο υποστηρίζει η κυβέρνηση ότι έχει έννοια μία συμφωνία η οποία θα μας εισαγάγει κατά κάποιο τρόπο στην συζήτηση για το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει. Αλλιώς δεν είναι βιώσιμη. Αλλιώς θα έχουμε ας πούμε μια. Μονίμως ανάγκη για λεφτά. Έτσι ακριβώς. Το ζήσαμε αυτό. 5 χρόνια αυτό δεν γινόταν. Δηλαδή εσείς λέτε ότι μέτρα λιτότητας αυτή η κυβέρνηση δεν ψηφίζει, δεν περνάει. Αυτό μας λέει. Γιατί τώρα με λιτότητα ζούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχει ανατραπεί αυτό η κατάσταση λέω. Αυτή. Λέω λοιπόν ότι τα οποιαδήποτε βάρη πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι όσο δυνατόν με πιο δίκαιο τρόπο κατανεμημένα και κυρίως ταυτόχρονα να ανοίγει μια διαφορετική εξόδου από τη σημερινή μνημονιακή πραγματικότητα. Ναι, αυτό περιγράφουμε όλες τις μεγάλες συμφωνίες δηλαδή στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Δεν μου είπατε όμως, φτάνουμε στην πέμπτη του μηνός που είναι 297 εκατομμύρια να δώσουμε. Τα δίνουμε, καταρχήν τα έχουμε. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Ακόμη και να τα είχαμε, που τα έχουμε αυτά. Ναι. Τα έχουμε αυτά. Στο γνωστό δίλημα που ακολουθεί αμέσως μετά, εάν δηλαδή σε 10 μέρες μετά την 5η στις 15 θα μας δημιουργηθεί πρόβλημα καταβολής μισθών και συντάξεων, νομίζω ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, ούτε κατελάχιστον, ούτε η παραμικρή σκέψη να διακινδυνεύσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Άρα, αυτό που λέτε όμως θα τους διακινδυνεύσει αργότερα. Δηλαδή, αν δεν το διακινδυνεύσετε τώρα, θα διακινδυνεύσουν. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι, κύριε Υπουργέ. Θα το πληρώσετε τώρα μετά. Κύριε Οικονομοπροσέχου. Χωρίς συμφωνία, τι κάνουμε. Εάν τελικά έτσι είναι τα πράγματα που λέτε, τότε είναι μονόδρομος το να υπογράψουμε. Μονόδρομος είναι έτσι κι αλλιώς αν ρωτάτε εμένα. Μονόδρομος το να αυτοκυρωθεί αυτή η κυβέρνηση. Μονόδρομος το να υπογράψει τη γραμμή μας στη συμφωνία. Μονόδρομος το να είμαστε υπομνημόνιο στο δυναίκες. Όχι, δεν λέει κανείς αυτό. Έτσι τα πράγματα. Γι' αυτό παλεύει η κυβέρνηση. Εγώ θέλω να πω όμως κάτι άλλο. Τελικά μετανιώσατε γιατί ανεβάσατε ψηλά τον πήχη προεκλογικά και τελικά περνάτε από κάτω. Δεν ανεβάσαμε ψηλά τον πήχη προεκλογικά. Ο πήχης είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να καλύπτει τις βασικές ανάγκες του μεγαλύτερου κομματιού της κοινωνίας. Αυτό το δεν λέτε έχει εσείς. Ανέβει. Οι δανειστές λένε άλλα. Όχι, εγώ δεν λέω τους δανειστές. Εγώ ακούστε λέει σας να λένε ότι ήταν και ένα σχήμα λόγου εκείνο. Έτσι. Ήταν και μερικές υπερβολές που υπόθηκαν προεκλογικά. Δεν ξέραμε την κατάσταση, λέει κάποιο άλλο, ότι ήταν τόσο βαριά. Μας την είχαν στήσει, λέει ένα τέταρτο και είχαμε. Ήταν ναρκοθετημένο το τοπίο. Πάντω, αυτό που υπόνονταν προεκλογικά, ότι ξέρετε, παιδιά, εμείς το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που δεν είναι το πρόγραμμα της τετραετίας
είναι το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών για τα βασικά και ότι υπάρχει χρηματοδότηση γι' αυτό, δεν υπάρχει. Τώρα το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης γίνεται ευρύτερο κυβερνητικό πρόγραμμα σε βάθος χρόνου και η χρηματοδότηση είναι ένα ζητούμενο για πολλά από αυτά που συζητάμε. Καλή ώρα ή πολύ καλή προσπάθεια, ας πούμε, για την ανθρωπιστική κρίση. Έμεινε στα 200, ενώ ήταν για 1,5. Θα μου πείτε, θα τα πάμε πιο μετά. Ένα πρώτο βήμα είναι, έτσι κι αλλιώς. Καμία αντίρρηση, αλλά θέλω να πω ότι εκείνο είναι ένα πρώτο βήμα. Το άλλο είναι ένα πρώτο βήμα. Το τρίτο είναι ένα πρώτο βήμα. Οι 12.000 αφορολόγητοι. Πολλά πρώτα βήματα όμως διαμορφώνουν μια ολόκληρη πορεία. Όχι, καμία αντίρρηση, αλλά. Δέστε πώς θα μένει απ' έξω. Μένει απ' έξω 12.000 αφορολόγητα. Μένει απ' έξω η ιστορία του έμφυα, να δούμε πώς θα γίνει. Το δικό σας θα πάει. Ήδη με τον έμφυα θα υπάρξει μια μικρή έστω ανακούφιση λόγω της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών τιμών. Και έτσι ήταν χαρούμενος και ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα στιγμάτια των ακινήτων. Όπως ο ίδιος πολλές φορές έχει τονίσει αυτό το στούντιο. Το θέμα είναι ότι τα προσαρμόζετε όλα, κύριε Υπουργέ, στα νέα δεδομένα. Και αυτό είναι προς τιμήν σας. Γιατί έχετε δει το φως το αληθινό. Έχετε δει την πραγματικότητα στην Ευρώπη. Είναι άλλο το να επιβραδύνεις μια πορεία. Εντάξει, ναι, σύμφωνο, έτσι. Είναι άλλο το να κάνεις τις αναγκαίες αναπροσαρμογές. Είναι άλλο το να κάνεις, ας πούμε, μια κυβίστηση και να ακολουθείς μια ευρωπαϊκή πορεία. Να έχεις συμφωνία, κύριε Υπουργέ. Αν δεν έχεις συμφωνία, δεν κάνεις τίποτα. Για να είμαστε ειλικρινείς, λέω. Και νομίζω ότι το έχετε ανάγκη και εσείς και όλος ο κόσμος. Να υπάρχει μια καθαρή σχέση, ας πούμε, ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις και στην κοινωνία. Πρόκειται για επιβράδυνση ή πρόκειται για αλλαγή? Δεν πρόκειται για ακύρωση. Δεν πρόκειται για αλλαγή. Δεν πρόκειται για αλλαγή. Όχι. Επιμένετε ότι θα προχωρήσετε με βάση το σχεδιασμό και την επόμενη τετραετία. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κουρέτη. Να καλημερίσουμε, να πιάσαμε όλο το δούμε. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες και το δικό σας Υπουργείο ιδιαίτερα περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Καλά, κάνετε, το έχετε πιάσει. Ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Υπουργέ.